Τουρκία με την οποία δίνανε τα 500 ευρώ εφάπαξ για τους τρίτεκνους και για τους πολυτέκνους. Τι είχε γίνει? Τότε είχε γίνει λάθος από το Υπουργείο Οικονομικών και δινότανε μόνο για το τρίτο παιδί. Για τα δύο πρώτα παιδιά δεν δινότανε. Έγινε η φασαρία, ο καυγάς και αυτά τα οποία είπαμε τελικά στη διαδικασία αυτή και χωρίς να γίνει ξανά διαβούλευση με την Ομοσπονδία Πολυτέκνων αλλά και με άλλους φορείς που έχουν σχέση με τα παιδιά, φέρνουν τροπολογία χθες το βράδυ, Παρασκευή βράδυ, στη Βουλή και θα ψηφιστεί τη Δευτέρα, με την οποία ορίζουν ότι 500 ευρώ θα δίνονται εφάπαξ σε κάθε οικογένεια που έχει 3 παιδιά, 4 παιδιά, 5 παιδιά, 6 παιδιά κτλ. Τα οποία παιδιά θα τα παίρνουν όλα πλέον. Δηλαδή από το πρώτο παιδί θα παίρνει 500 ευρώ. Mm-hmm. Και λέμε για μια τρίτεκνη οικογένεια, για μια δίτεκνη οικογένεια θα πάρει 1000 ευρώ εφόσον τα παιδιά τους είναι μέχρι 18 χρονών. Εάν σπουδάζουν σε δημόσια σχολεία, έτσι, μέχρι το 19ο έτος της ηλικίας. Και αν σπουδάζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι το 24ο έτος. Και εννοώ και λέμε για το πρώτο παιδί μία φορά το χρόνο 500 ευρώ. Για τα δύο τα παιδιά 500 ευρώ πέρα από τα επιδόματα που παίρνουν, έτσι. Mm-hmm. Τον 20 ή τον 40 ευρώ ανάλογα με τα τέτοια. Και πάμε τώρα για το τρίτο παιδί, για τα τρία τα παιδιά από 500 ευρώ. Θα πάρει 1500 επιπλέον η οικογένεια. Για το τέταρτο παιδί, για τις πολύτεχνες οικογένειες, θα πάρει και αυτό 4 παιδιά ανήλικα επί 500, 2000. Mm-hmm. Τώρα βάζουν ένα όριο εισοδήματος. Και λένε, όσες οικογένειες έχουν όριο εισοδήματος 45.000 και κάτω, θα το παίρνουν. Τι γίνεται όμως τώρα εδώ? Προσαυξάνεται για τους πολυτέκνους, δηλαδή για το τέταρτο ανήλικο παιδί, 3.000 για τα τέσσερα παιδιά. Και για το πέμπτο, έκτο, έβδομο κτλ. Για κάθε παιδί προσαυξάνεται 4.000 ευρώ. Έτσι, και λέμε 45. Και αν έχει κάποιος 5 παιδιά, για τα δύο επόμενα παιδιά, για το ένα παιδί πάει 4.000, θα πάει 49.000. Εάν έχει, όσον αφορά στο εισόδημα. Το εισόδημα. Αν έχει 6 παιδιά, επί 4.000, 8 και 45, 53. Έτσι θα γίνεται τακμαρτά η όλη η ιστορία και θα δίνεται το 500 μία φορά το χρόνο και δεν ξέρω αν αναπατώ με τι λέει η τροπολογία, θα δίνεται σε δύο δόσεις. Mm-hmm. Αυτή είναι όλη η φιλοσοφία. Θα ψηφιστεί τη Δευτέρα. Δεν ξέρουμε αν υπάρξει καμία άλλη ιστορία. Πάντως υπάρχουν ασάφειες και δεν είναι τον αυτό. Λέγανε ότι θα επαναφέρουν τα επιδόματα προ του 2009, δηλαδή το 2008. Όπερ και δεν έγινε. Δίνουν αυτό το 500 τώρα το εφάπαξ, το χρόνο. Κάτι είναι και αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Επιτέλους δηλαδή, μετά από πολλές πιέσεις, κατορθώσαμε να δώσουν αυτό το 500.